Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα μου. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Αυγούστου στην αίθουσα του Κέντρου Πολιτισμού των Γρεβενών η τελετή ορκομοσίας του Δημάρχου Γιώργου Δασταμάνη, του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβούλων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων αλλά και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων. Την ορκομοσία της νέας Δημοτικής Αρχής και τον αγιασμό για την νέα θητεία τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ. Σας καλωσορίζω σήμερα στην τελετή ορκομοσίας της νέας Διοικητικής Αρχής του Δήμου Γρεβενών, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της Δευτέρας Ιουνίου. Ένα αποτέλεσμα που μας φέρνει για ακόμη μια φορά σε αυτή την τόσο σημαντική θέση ευθύνης και υποχρεώσεων απέναντι σε όλους όσοι μας εμπιστευτήκατε και μας τιμήσατε με την προτίμησή σας. Την ίδια ευθύνη όμως αναλαμβάνομαι και για όσους και όσες είχαν διαφορετική γνώμη, διαφορετική άποψη, γιατί μια βασική θέση του συνδυασμού μας Γρεβενά συμμετέχω ενεργά ήταν, είναι και θα είναι ότι ο Δήμος Γρεβενών είναι για όλους και για όλες ανεξαιρέτως. Είναι έξω από τη λογική μας ο διαχωρισμός των δημοτών στους δικούς μας και στους άλλους. Προσωπικά, τη μέγιστη τιμή που μου επιφυλάξατε να με εκλέξετε στο αξίωμα του Δημάρχου την αντιλαμβάνομαι πρωτίστως ως ευθύνη. Ευθύνη απέναντι σε όλους και όλες που γίναμε μέτοχοι της αλλαγής που απαιτείται και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την ανωδική πορεία και να φανούμε αντάξει των προσδοκιών που δημιουργήσαμε. Η πολιτική όμως συγκυρία με φέρει μπροστά και στην ευθύνη να ενώσω δυνάμεις αναζητώντας συμμαχίες που θα ωφελήσουν τους δημότες. Συμμαχίες με ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε την ίδια αντίληψη για το χρέος του πολιτικού. Αγαπητές και αγαπητοί μου, τα γενικότερα οικονομικά δεδομένα για τη χώρα μας είναι περίπου τα ίδια, ανεξάρτητα από την αλλαγή της πολιτικής αρχής σε εθνικό επίπεδο. Άρα και οι προσδοκίες μας δεν μπορούν να υπερβούν τις αντικειμενικές συνθήκες. Το σίγουρο όμως είναι πως τώρα ξέρουμε τον τρόπο, έχουμε τη συνέχεια και σίγουρα κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Το μοντέλο αυτοδιοίκησης που επιλέξαμε βασίστηκε στην αξιοκρατία, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότητα απέναντι στους δημότες. Δρομολογήσαμε έργα ουσίας προς τη θέμενης αξίας και προοπτικής. Είχαμε σταθερή συνέστηση της ανάγκης να συμπαρίσταται ο Δήμος στους δημότες και να καθίσταται ασπίδα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Αναβαθμίσαμε τις υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων, αναδείξαμε το πολιτιστικό προϊόν των Γρεβενών και φέραμε πρωτιές που αντάμυψαν τους σκόπους μας. Κάναμε τη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο να μιλάει για το φαινόμενο Γρεβενά που ξαναμπήκαν στο χάρτη της επικαιρότητας και της ανάπτυξης. Με αυτούς τους άξονες και όχι με κομματικές σημαίες ή προσωπικές φιλοδοξίες θα πορευτούμε ακόμα μια τετραετία. Εξακολουθούμε όμως να έχουμε ανάγκη τη συμμετοχή, τη συστράτευση και την κινητοποίηση όλων. Απαιτείται συλλογική προσπάθεια.
Δεν αναφέρομαι βέβαια ούτε μόνο στην ομάδα μου, εκλεγμένη και μη, όσο με έχουν στηρίξει και τους ευχαριστώ εκ βαθέων γι' αυτό, ούτε αν θέλετε μόνο στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις που θα συγκροτούν από αύριο το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Αναφέρομαι κυρίως σε όλους τους γραβενιώτες και τις γραβενιώτησες που πιστεύουν στις δυνατότητες του Δήμου, που οραματιζόμαστε μόνο σε ανωδική πορεία, που θέλουμε να δικαιώνουμε την επιλογή μας να μένουμε εδώ και να παλεύουμε γι' αυτόν.